πόσα και τι ποσά θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι τον Αύγουστο. Θα μας πει ο Γιάννης Φόσκολος. Γιάννη, έρχεται η λυπητερή. Έρχεται η Λεπιτερή. Καλή... Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Ευλαμπία. Ο περισσότερο κόσμο είναι σε διακοπέ, είναι στι παραλίε. Ωστόσο, οι προθεσμίε και οι υποχρεώσει τρέχουν και μέχρι το τέλο Αυγούστου υπάρχει τριπλό ραντεβού με την εφορία για του φορολογούμενου. Να δούμε ακριβώ τι πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μέχρι τι 31-8, μέχρι τέλο Αυγούστου. Καταρχήν, την τέταρτη δόση του ένφια για όλου όσοι δεν την έχουν ήδη πληρώσει, δεν έχουν ήδη πληρώσει το φόρο εφάπαξ. Επίση, πρέπει, να πληρωθεί, πρέπει να πληρωθεί μία ή δύο Δόσει επιστρεπτέων προκαταβολών, δηλαδή είτε η δεύτερη δόση είτε και η πρώτη και η δεύτερη για όσου είχαν πάρει παράταση μέχρι τέλο Αυγούστου, δηλαδή βεβαιώθηκε αργότερα το εκαθαριστικό του. Επίση, αντίστοιχα μία ή δύο δόσει για το φόρο εισοδήματο. Ε, ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική του δήλωση. Όσοι την έκαναν τον Ιούλιο, πληρώνουν τώρα τη δεύτερη δόση. Όσοι την, δεν την έχουν κάνει ή θα την κάνουν μέχρι τέλο Αυγούστου, πρέπει να πληρώσουν δύο δόσει του φόρου εισοδήματο μέχρι τέλο του μήνα. Επίση, έχουμε πλά μία δόση για τις οφειλές σε ρύθμιση. Όλα αυτά Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, Αυγούστου-Ευλαμπία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω mm -hmm. ότι τα νέα από το μέτωπο των εσόδων είναι θετικά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πετάνε τα κρατικά έσοδα. Στο 7ο Ιανουάριο-Ιούλιο έχουμε αύξηση των κρατικών εσόδων έναντι του στόχου φυσικά κατά 17,8%. 5,55 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από αυτά που περίμενε το κράτο μπήκαν στα ταμεία. Μόνο τον Ιούλιο είχαμε υπέρβαση 57,5%. 2,71 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Κυρίω τι έφταξε σε αυτό το ευλαμπία, ποιο ήταν ο, ο λόγο, ήταν ότι πολλοί έσπευσαν να πληρώσουν εφάπαξ την επιστρεπτέα προκαταβολή, δηλαδή αυτό που οφείλουν από την επιστρεπτέα προκαταβολή μέσα στον Ιούλιο, για να πάρουν την α, έκπτωση που μπορούσαν 15%. Έτσι, είχαμε σχεδόν ένα δι, κάτι λιγότερο από 900 εκατομμύρια από την επιστρεπτέα προκαταβολή μόνο μέσα στον Ιούλιο. Και έχουμε και μία δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του κ. Σκυλακάκη πάνω σε αυτό, ο οποίο είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η μαζική επιστροφή του ενό τρίτου σχεδόν τη επιστρεπτέα προκαταβολή από τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, παρά το γεγονό ότι υπήρχε ω εναλλακτική η εξόφληση σε πάρα πολλέ και χαμηλού επιτοκίου δόσεις, Η μαζική αυτή επιστροφή αποδεικνύει ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει στο ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Ευλαμπία.